Το 1878, ένας νεαρός βιβλιοθηκάριος, ο August Strindberg, ξεναγούσε ένα νέο εργαζόμενο στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας, δείχνοντάς του τη μεγάλη συλλογή βιβλίων που είχαν. Η τελευταία του στάση ήταν στο αγαπημένο βιβλίο του Strindberg, ένα τεράστιο βιβλίο μήκους σχεδόν ενός μέτρου και βάρους 80 κιλών, δεμένο με δέρμα, ξύλο και μέταλλο. Ο Strindberg άνοιξε το βιβλίο, ξεφύλισε λιγάκι τις σελίδες δείχνοντας ενθουσιασμένος από τα γραπτά και τελικά σήκωσε το βλέμμα του για να κοιτάξει το νέο εργαζόμενο. Χαμογελώντας και σαν να μην συνέβαινε τίποτα, τον ρώτησε: «Ακούς και εσύ τις φωνές?» Μάλλον θα πρέπει να έχετε ακουστά ένα πολύ γνωστό βιβλίο που ονομάζεται Βίβλος. Αν δεν το έχετε ακουστά, μάλλον είστε από άλλη διάσταση. Η Βίβλος θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος του χριστιανισμού και η ιερή γραφή των χριστιανών. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει άλλο ένα βιβλίο, το οποίο έχει την αντίθετη ιδιότητα. Μάλιστα έχει κερδίσει το παρατσούκλι η Βίβλος του Διαβόλου. Θεωρείται το πιο μυστηριώδες σατανικό, συσσαγωγικά βιβλίο στον κόσμο, γιατί στην πρώτη του σελίδα έχει σχεδιασμένη μια εικόνα ενός δαίμονα ή όπως πιστεύουν πολλοί τον ίδιο τον διάβολο. Τα μοναδικά σχέδια που μπορεί να βρει κανείς ξεφυλίσσοντας αυτό το βιβλίο είναι οι εικόνες δαιμόνων. Θεωρείται επίσης το πιο επικίνδυνο βιβλίο στον κόσμο, γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος το έγραψε και γιατί. Όπως ξέρετε, προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τέτοια θέματα με ουδετερότητα, μιας και όσον αφορά το υπερφυσικό τουλάχιστον δεν πιστεύουμε και πάρα πολύ. Ωστόσο, μπορούμε να εκτιμήσουμε μια καλή ιστορία. Όμως θα σας πούμε τι έχει αναφερθεί για αυτό το βιβλίο και ποια θεωρούν πολλοί ότι είναι η πραγματική ιστορία του. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Codex Gigas, το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος ο διάβολος σε μια νύχτα. Η ιστορία μας ξεκινά τον 13ο αιώνα σε ένα μοναστήρι των Βενεδικτίνων κοντά στη σημερινή Τσεχία. Ένας μοναχός ονόματι Χερμάνους Χερέμιτους, αργότερα γνωστός ως Χέρμαν ο Ερημίτης, δικάστηκε για εγκλήματα κατά του μοναστηριού. Σύμφωνα με δική του παραδοχή, είχε παραβιάσει τους όρκους του και είχε διαπράξει πολλές αμαρτίες συμπεριλαμβανομένες της λαγνίας, της λεμαργίας, της υπερηφάνειας και της κτηνοβασίας. Για αυτές του τις αμαρτίες καταδικάστηκε σε θάνατο από ασιτία, καταδικασμένος να το χτίσουν ζωντανό μέσα στους τοίχους του μοναστηριού. Καθώς τοποθετούνταν το τελευταίο τούβλο, ο Χέρμαν φώναξε για έλεος. Ο ηγούμενος και επικεφαλής των μοναχών έκανε μια συμφωνία με τον Χέρμαν τότε. Δεδομένου ότι ο Χέρμαν ήταν καταξιωμένος γραφέας, του προσέφερε μια ευκαιρία να ζήσει, αλλά θα έπρεπε να συμφωνήσει να μεταγράψει όλη τη γνώση του κόσμου σε μια νύχτα σε ένα μόνο βιβλίο, κάτι πρακτικά αδύνατο. Ο Χέρμαν συμφώνησε και αμέσως έπιασε δουλειά. Μέχρι τα μεσάνυχτα, ωστόσο, συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει το έργο του και αποφάσισε να προσευχηθεί για βοήθεια. Όταν δεν έλαβε καμία απάντηση από ψηλά, ο Χέρμαν αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από άλλες πηγές. Και δυστυχώς, αυτή τη φορά οι προσευχές του εισακούστηκαν. Λέγεται πως τότε ο ίδιος ο διάβολος εμφανίστηκε μπροστά του και με τίμημα την ψυχή του Χέρμαν προσφέρθηκε να ολοκληρώσει ο ίδιος το έργο του. Ο Χέρμαν συμφώνησε. Το επόμενο πρωί, ο ηγούμενος σοκαρίστηκε από το θέαμα που αντίκρισε. Μπροστά στο Χέρμαν βρισκόταν ένα βιβλίο βάρους 80 κιλών και μήκος ενός μέτρου, δεμένο με δέρμα γάιδαρου και μοσχαριού. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λέγεται πως εμπεριέχεται ολόκληρη γνώση του κόσμου μέχρι την εποχή που γράφτηκε, όλα αυτά πάνω σε περισσότερες από 600 σελίδες. Σχέδια και κείμενα γεμίζουν τις σελίδες, συμπεριλαμβανομένες τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, η Ιουδαϊκή Αρχαιολογία του Ιωσήπου Φλάβιου, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής αφήγησης των Εβραιο-Ρωμαϊκών πολέμων, της εντομολογίας του Ισίδωρου της Σεβίλης, που περιλαμβάνει τις απόψεις του Επίσκοπου για τη γη, τον κόσμο, τη θρησκεία και την ιεραρχία των Αγγέλων και των Αγίων. Υπάρχουν επίσης ιατρικές σημειώσεις, βήματα για το πώς να εξορκίσεις κάποιον, ξόρκια και μαγικά τελειτουργικά, συμπεριλαμβανομένου ενός που λέγεται ότι καλεί τον διάβολο. Αλλά στην 290η σελίδα υπάρχει ένα λεπτομερές σχέδιο που ζητήθηκε από τον ίδιο τον διάβολο, ένα σχέδιο που θα έδινε στο βιβλίο το παρατσούκλι του. Ολόκληρη σελίδα καταλαμβάνεται από ένα πορτρέτο του διαβόλου. Η μεγάλη φιγούρα στέκεται ανάμεσα σε δύο πύργους, με τα χέρια απλωμένα πάνω από το κεφάλι του, κάθε χέρι με μεγάλα κόκκινα νύχια. Έχει πράσινο πρόσωπο που χαμογελά, με ύφος τρελαμένο και με ορθάνυχτα μάτια που κοιτάζουν τον αναγνώστη, δύο μεγάλα κόκκινα κέρατα που προεξέχουν από το κεφάλι του και μια μακρόστινη διχαλωτή γλώσσα. Ο διάβολος κάθεται οκλαδόν στο σχέδιο, σαν να ετοιμάζεται να πεταχτεί έξω από το βιβλίο. Με αυτό σώθηκε η ζωή του Χέρμαν, αν και λέγεται ότι βασανίστηκε από μια κατάρα. Οι σκέψεις του από εκεί και έπειτα ήταν σκοτεινές και κακές, μέχρι που δεν άντεξε άλλο και προσευχήθηκε στο Θεό. Συμφώνησε να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, αλλά με αυτή την πράξη πέθανε και ο διάβολος διεκδίκησε το τίμημά του. Έτσι πάει ο μύθος τουλάχιστον. Η Βίβλος του Διαβόλου, ή το Codex Gigas, όπως είναι στα λατινικά το όνομα του γιγαντιαίου βιβλίου, μετακινήθηκε σε πολλά μοναστήρια τους επόμενους τρεις αιώνες, μέχρι που ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, Ρούντολφ ο Δεύτερος, το έφερε στην Πράγα, όπου λέγεται ότι ενθουσιάστηκε από το κείμενο σε σημείο αιμονής, προσθέτοντάς το στη συλλογή απόκριφων αντικείμενων που είχε. Αρκετά χρόνια μετά την απόκτηση του Codex Gigas, το 1612, ο Ρούντολφ απομακρύνθηκε από την εξουσία καθώς η ψυχική του αστάθεια έκανε πολλούς να είναι δυσαρεστημένοι με την κυριαρχία του. Κάποιοι λένε ότι γι' αυτό ίσως να ευθυνόταν η κατάρα που ακολούθησε το βιβλίο.
Το κόντεξ παρέμεινε στη συλλογή μέχρι το τέλος του 30ετούς πολέμου το 1648, όταν ο Σουηδικός στρατός το πήρε ως λάφυρο πολέμου. Στη συνέχεια φυλάσσεται στη Σουηδική Βασιλική Βιβλιοθήκη στη Στοκχόλμη, αλλά δεν θα αργούσε η κατάρα να χτυπήσει ξανά. Στις 7 Μαΐου του 1697 ξέσπασε φωτιά στη βιβλιοθήκη, όπου πολλά βιβλία καταστράφηκαν, αλλά το κόντεξ διασώθηκε όταν αρκετοί βιβλιοθηκονόμοι το πέταξαν από ένα παράθυρο για να το σώσουν από τις φλόγες. Ένας αυτόπτης μάρτυρας φαίνεται να έγραψε ότι ο κώδικας προσγειώθηκε πάνω σε κάποιον τραυματίζοντάς τον. Όμως κάτι περίεργο συνέβη, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. 12 σελίδες του κώδικα χάθηκαν, σκίστηκαν από κάποιον. Αυτές οι σελίδες δεν ανακτήθηκαν ποτέ και κανείς δεν ξέρει τι ήταν γραμμένο πάνω τους. Αν και κάποιοι εικάζουν ότι υπήρχε οδηγίες για την επίκληση του διαβόλου. Το Codex Gigas θα έμενε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Σουηδίας εκτεθειμένο σε όλους, αλλά η κατάρα του εξακολουθούσε να φέρει το κακό. Το 1858, ένας βιβλιοθηκάριος κλειδώθηκε κατά λάθος στο ίδιο δωμάτιο που φυλασσόταν το βιβλίο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επόμενο πρωί βρέθηκε κάτω από το τραπέζι έχοντας χάσει τα λογικά του. Πολλοί γιατροί προσπάθησαν να το βοηθήσουν, αλλά τελικά έπρεπε να μπει σε ίδρυμα. Ισχύρισε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πολλά βιβλία άρχισαν να πετάνε τριγύρω στην αίθουσα και άρχισαν να στροφιλίζονται γύρω από το κόντεξ μέχρι που τελικά το ίδιο το κόντεξ άρχισε να εωρείται στο κέντρο του δωματίου. Το 1878, πριν ο Auguste Strindberg ρωτήσει ένα νέο βιβλιοθηκονόμο αν άκουγε και αυτός τις φωνές, ο φίλος του και συγγραφέας, Eugen Falstead, αφηγήθηκε μια άλλη ιστορία της που αφορούσε την αυξανόμενη αιμονή του Auguste με το κόντεξ. Λέγεται ότι ο ίδιος έφερε τους άλλους στη βιβλιοθήκη πολλές φορές τα μεσάνυχτα, πηγαίνοντας τους στη βίβλο του διαβόλου για να διαβάσουν από αυτήν για αρκετές ώρες. Από τότε και έπειτα, φαίνεται πως η κατάρα σταμάτησε να εκδηλώνεται, καθώς δεν υπάρχουν άλλες αναφορές για κακοτυχία που να συνδέονται με το βιβλίο. Πολλοί έχουν μελετήσει τη βίβλο προσπαθώντας να βρουν ποιοι ήταν οι πραγματικοί συγγραφείς. Θα ήταν σχεδόν αδύνατο για έναν άνθρωπο να δημιουργήσει τη βίβλο σε μία νύχτα και το ότι ήταν το έργο του διαβόλου είναι απλώς ένας τρίλος. Σωστά. Διάφοροι ερευνητές προσδιορίσαν ότι η ποσότητα γραφής που περιέχεται στο κόντεξ θα χρειαζόταν για έναν άνθρωπο περίπου 5 χρόνια γραφής, αν δούλευε για 6 ώρες την ημέρα, για 6 μέρες την εβδομάδα, σταμάτητα, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα σχέδια. Λαμβάνοντας υπόψη τα καθημερινά καθήκοντα ενός μοναχού τον 13ο αιώνα και τον χρόνο για ύπνο και γεύματα, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων και της δημιουργίας τους, θα χρειαζόταν ένας μοναχός τουλάχιστον 20 με 30 χρόνια για να ολοκληρώσει το κόντεξ. Όπως πολλά άλλα χειρόγραφα που μεταγράφηκαν από μοναχούς στο παρελθόν, το Codex Gigas στην πραγματικότητα θα έπρεπε να δημιουργήθηκε από πολλούς μοναχούς που συνεργάστηκαν. Αλλά όταν μελέτησαν τη γραφή, διαπιστώθηκε ότι η γραμματοσυρά παρέμεινε ίδια σε όλο το βιβλίο, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι μόνο ένας άντρας έγραψε ολόκληρο το βιβλίο. Η άλλη παράξενη πτυχή ήρθε όταν συνειδητοποίησαν ότι αν ένας μοναχός έγραψε τη βίβλο μόνος του και έπρεπε να χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια, τότε ήταν πολύ παράξενο που η γραφή τους δεν έδειχνε σημάδια γύρανσης. Ο γραφικός χαρακτήρας μας αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε, αλλά αυτός ο συγγραφέας διατήρησε τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα για δεκαετίες. Κάτι σχεδόν το αδύνατο. Όσο για τα σχέδια, αν και πολλά γεμίζουν τη βίβλο, αυτό στο οποίο εστιάζουν πολλοί ερευνητές και δεν αποτελεί έκπληξη είναι αυτό του διαβόλου. Ήταν η πρώτη φορά που ο διάβολος είχε σχεδιαστεί μόνος του και που έπιανε μια ολόκληρη σελίδα σε ένα θρησκευτικό κείμενο. Απέναντι από το πορτρέτο του διαβόλου υπάρχει ένα ολοσέλιδο σχέδιο αυτού που πιστεύει ότι είναι ο παράδεισος. Πολλοί πιστεύουν ότι το πορτρέτο του διαβόλου απέναντι από την πόλη που θεωρείται πως είναι ο παράδεισος έχει σκοπό να δείξει την αντιπαράθεση της μεταθάνατος ζωής. Αν και μετά από πιο προσεκτική επιθεώρηση της πόλης που φαίνεται να είναι ο παράδεισος, σχεδιάζεται σε ένα άδειο έρημο μέρος. Πολλά ερωτήματα περιβάλλουν τη βίβλο του διαβόλου. Πολλά που δεν θα απαντηθούν ποτέ, όπως ποιος και πόσοι πραγματικά έγραψαν το κόντεξ. Τι υπήρχαν σε αυτές τις σελίδες που έλειπαν. Υπάρχει στα αλήθεια κατάρα. Και είχε πράγματι ο διάβολος βάλει το χέρι του στη δημιουργία του. Ίσως βέβαια να είναι καλύτερα που δεν θα μάθουμε ποτέ την αλήθεια πίσω από το Codex Gigas, τη βίβλο του διαβόλου. Τι πιστεύετε? Γράψτε μας στα σχόλια.